Η οργή, η αγανάκτηση και όλη η πίεση που υπάρχει μέσα στον αγροτικό κόσμο δεν έχει να κάνει με το παρόν ασφαλιστικό, έχει να κάνει με 5 χρόνια πολιτικών που είχαν ορισμένες συνέπειες. Όχι, είναι σημαντικό αυτό. Δεύτερο, άλλα λέγαμε πριν το Γενάρη του 2015, άλλα αναγκαστήκαμε να συμφωνήσουμε, είχαμε μια ορισμένη υποχώρηση από τον Ιούλιο και μετά. Αλλά σε αυτό ήμασταν καθαροί και φτάσαμε και μέχρι τις εκλογές γι' αυτό. Και έχουμε τώρα μπροστά μας ένα ασφαλιστικό που νομίζω ότι είναι ότι πιο κοντά στις ανάγκες του κόσμου, του πιο φτωχού κόσμου. Εντάξει, αυτό που έχει έρθει μέχρι τώρα, το οποίο άλλα λέγαμε και άλλα κάνουμε. Δεν είπα έτσι. Λέω αυτά που λέγαμε πριν το Γενάρη του 2015 είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία υποχρεωθήκαμε να εφαρμόσουμε μετά τη συμφωνία του Ιουλίου. Διαφέρει στο εξής. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι κοροϊδέψαμε κανέναν. Είναι σημαντικό. Εγώ δεν είπα ότι κοροϊδέψατε. Είπα άλλα λέγαμε και άλλα μπορούμε και κάνουμε. Και ήμασταν καθαροί. Σας καλύπτει αυτή η φράση. Όταν κάναμε την υποχώρηση, ήμασταν καθαροί ότι κάνουμε μια υποχώρηση. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Σας καλύπτει η φράση. Άλλα λέγαμε και άλλα κάνουμε. Όχι, δεν με καλύπτει. Άλλα λέγαμε και άλλα αναγκαζόμαστε να κάνουμε. Σας καλύπτει. Λοιπόν, έχω πρόβλημα. Αλλά άλλο θέλω. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Θέλω να πω το εξής. Το ασφαλιστικό με κάποιες βελτιώσεις και μπορεί να υπάρξουν βελτιώσεις αν υπάρξει συζήτηση και διάλογος με τους αγρότες. Μπορεί να αλλάξει. Ο κ. Τσίπρας θα ανακοινώσει κάποιες βελτιώσεις το ρεπορτάζ. Πρέπει να γίνει συζήτηση πρώτα. Εγώ δεν θυμάμαι πολλές φορές αγροτικές κινητοποιήσεις να υπήρχε τέτοια άρνηση διαλόγου όπως υπάρχει στις τωρινές. Και έχουν παίξει το ρόλο τους διάφοροι παράγοντες για αυτό.